Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα οι πυροσβέστες στο νότο του Ηρακλείου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στο κατωφύγι του Δήμου Βιάννου. Εστάλει μήνυμα από το 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Ενώ λίγη ώρα αργότερα το χωριό εκενώθηκε προληπτικά. Παράλληλα, υπό έλεγχο τέθηκε μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε κοντά στους Αγίους Δέκα πάνω από τον Αμπελούζο. Πάμε να δούμε συνολικά την εικόνα. Θα ξεκινήσουμε όμως με το κατωφύγι. Θα συνδεθούμε απευθείας με την περιοχή. Εκεί βρίσκεται η Μαίρη Καριωτάκη, η οποία παρακολουθεί από νωρίς τις εξελίξεις και θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μαίρη, μόλις οριοθετήθηκε ουσιαστικά η πυρκαγιά στη Γόρτινα, λίγη ώρα αργότερα ξέσπασε η πυρκαγιά σε ρεματιά κοντά στο κατωφύγι, σε ένα δύσβατο σημείο. Καλησπέρα Κατερίνα από εδώ, από την περιοχή, από το κατωφύγι που ευτυχώς μέχρι πριν από λίγα λεπτά ήμασταν σε πραγματικό συναγερμό. Ωστόσο τώρα αυτή την ώρα η φωτιά εδώ είναι οριστικά οριοθετημένη. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα μικρές εστίες και γι' αυτό υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Όμως μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αποσοβήσει τα χειρότερα. Θα περπατήσω λιγάκι για να σας δείξω γιατί λέμε πως η σημερινή μέρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εδώ στην περιοχή. Με τη βοήθεια του Κώστα του Βλαντάκη που είναι ο εικονολήπτης μας, θα σας πάμε κοντά για να δείτε πόσο κοντά στα σπίτια ήταν αυτή η φωτιά, η οποία ξέσπασε μέσα στη ρεματιά, στο χωριό Κατωφύγι του Δήμου Βιάννου, και βεβαίως ανάγκασε την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία να σπεύσει, να ζητήσει την εκένωση του χωριού. Το 112 ήχησε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, πρέπει να σας πούμε, και ζητήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής να εκενώσουν προς την περιά της Εμπάρου, στην πλατεία της Εμπάρου, εκεί ώστε έτσι να μην υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος. Όπως μπορείτε να δείτε, η φωτιά ουσιαστικά ξέσπασε μέσα στη ρεματιά, η οποία ρεματιά είναι το όριο του συγκεκριμένου χωριού. Είναι δύσκολο. Υπάρχουν σπίτια με γύρω, τις φλόγες ουσιαστικά, Μέρη, όπως μας το δείχνει και η εικόνα, να φτάνουν στις παρυφές του χωριού κατ' ουσίαν. Ουσιαστικά έγλειψαν το χωριό, πρέπει να πούμε, Κατερίνα. Υπάρχουν σπίτια τα οποία βρέθηκαν πραγματικά μέσα στην πύρινη λέλαπα. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, αφενός και αφετέρου τα όποια καμένα δεν είναι κατοικίες. Θέλω να δείτε, αυτή τη στιγμή έρχεται, είναι από τις τελευταίες ρήψεις νερού που θα κάνει το Δέδαλος 1 μέσα κυριολεκτικά. Μέσα κυριολεκτικά, αχ, στο χωριό και πάνω από τα κεφάλια βεβαίως όλων ημών που είμαστε εδώ και προσπαθούμε, και των κατοίκων, για να σβήσει τη φωτιά. Είναι τόσο στοχευμένες οι ρήψεις, τόσο στοχευμένες καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και από το Δέδαλος 1 και από το Δέδαλος 2. Τόσο στοχευμένες οι ρήψεις προκειμένου η φωτιά να πιαστεί και να μην υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όπως μπορείτε να δείτε και από τις εικόνες που σας μεταφέρει ο Κώστας ο Βλαντάκης, μιλάμε για μια πράσινη περιοχή, για ένα καταπληκτικό τοπίο εδώ. Όπως μας λένε οι κάτοικοι στη ρεματιά, που ουδέποτε είχαμε ξανά τέτοιο πρόβλημα, δεν έχει ξαναπάρει φωτιά. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια κατάσταση. Και βεβαίως, όταν οι φλόγες βρέθηκαν να περικυκλώνουν το πρώτο σπίτι του χωριού στην κορυφή και κάποιες εγκαταλελειμμένες κατοικίες και κάποιες εγκαταλελειμμένες αποθήκες, τότε πραγματικά ήχησε συνέγερμος. Εδώ, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, έσπευσε πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία ηρίστον παρόδο ερχόταν από την περιοχή της Γόρτινας. Έγινε αποδέσμευση δυνάμεων από τη Γόρτινα για να μεταβούν και να συνδράμουν πυροσβεστικές δυνάμεις στη Βιάννο. Άρα, επειδή και το στίχημα ήταν να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά πριν σκοτεινιάσει, Μέρη, αυτή τη στιγμή να επαναλάβουμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτα καντιλάκια, όμως δεν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση. Δεν φαίνεται να προβληματίζει την πυροσβεστική υπηρεσία. Φαίνεται ότι η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ήσυχη, ότι η φωτιά έχει πιαστεί, ότι έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Είδατε ότι μέχρι και αυτή την ώρα κάνουν ρήψεις στα ελικόπτερα, το Δέδαλος 1 και το Δέδαλος 2. Εδώ είναι 15 οχήματα της πυροσβεστικής, περισσότεροι από 50 άνδρες. Φυσικά η πολιτική προστασία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υδροφόρες των Δήμων, μηχανήματα και της περιφέρειας. πάρα πολλοί εθελοντές. Κατερίνα, έχω να σου πω ότι έχω δει εθελοντές εδώ από τον Αποκόρονα, από τα Χανιά δηλαδή, που έσπευσαν να βοηθήσουν, να συνδράμουν την κατάσταση. Και βέβαια είναι οι εθελοντές, είναι οι κάτοικοι της περιοχής, αρκετοί, κυρίως οι νεολαίοι που δεν έφυγαν από εδώ, αλλά έμειναν για να βοηθήσουν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής. Και αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη μάχη που δόθηκε, αλλά φαίνεται, Κατερίνα, ότι κερδίθηκε, και αυτό είναι το απόλυτα σημαντικό. Ότι δεν είχαμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι. Το καταλαβαίνουμε, καθώς η φωτιά έφτασε κυριολεκτικά μέσα στα σπίτια. Η ενημέρωση προς τους κατοίκους έγινε πολύ νωρίς, για πάνω ενδεχόμενο και για λόγους ασφαλείας. Οπότε και μέσω του 112 οι κάτοικοι και από το χωριό Κατωφύγι και από το χωριό Ξενιάκος κλήθηκαν να μετακινηθούν, όπως είπες και νωρίτερα πολύ σωστά, προς την πλατεία Εμπάρου. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη μέρα σήμερα, διότι δοκιμάστηκε και η ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής, όπως επίσης και τα αντανακλαστικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, εάν έχουμε ολοκληρώσει, ενώ παρακολουθούμε στους δέκτες μας και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα αριστερά της οθόνης, αλλά και το τι προηγήθηκε νωρίτερα από πλευράς κινητοποίησης. Αν λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει το ρεπορτάζ σε ό,τι αφορά το Κατωφύγι, Μέρη, για να πάμε και στην Κόρτινα. Εδώ υπήρξε μια πανστρατιά. Εδώ πραγματικά υπήρξε μια πανστρατιά. Είναι η 3η ΕΜΑΚ εδώ, είναι οι δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ εδώ, πέρα δηλαδή από τις συμβατικές υπηρεσίες, πυροσβεστικές υπηρεσίες. Είναι όλοι εδώ προκειμένου να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις αιστείες, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη του ίδιου του οικισμού, αλλά και της ρεματιάς, αυτού του πανέμορφου τοπίου που έχουμε μπροστά στα μάτια μας αυτή την ώρα. Αξίζει να πούμε ένα μπράβο στους πυροσβέστες και σε όλους τους εθελοντές, σε όσους συνδράμουν μέχρι και αυτήν την ώρα στο πολύ δύσκολο έργο της κατάσβεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στη Γόρτινα. Μια φωτιά η οποία περιορίστηκε και οριοθετήθηκε νωρίτερα. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλλον αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα, εκεί περίπου στις 3, ειδοποιηθήκαμε για μια φωτιά στην περιοχή της Γόρτινας, στον Αμπελούζο συγκεκριμένα, πάνω από τον Αμπελούζο και πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας. Και στην συγκεκριμένη περιοχή έσπευσαν πάρα πολλές δυνάμεις, περισσότερα από 50 οχήματα, πρέπει να πούμε 100 άνδρες βρέθηκαν εκεί, ΕΜΟΔΕ, φυσικά η ΕΜΑΚ, όλοι έσπευσαν εκεί, αλλά και τα δύο αεροσκάφη, τα δύο ελικόπτερα που έχουμε εδώ, το Δέδαλος 1 και το Δέδαλος 2, και φαίνεται, Κατερίνα, πόσο καταλυτική είναι η συνεισφορά αυτών των δύο μέσων. Τα εναέρια μέσα είναι πραγματικά καταλύτης για το να προλάβει κανείς να σβήσει μια φωτιά πριν αυτή επεκταθεί. Διότι, Μέρη, το λέγαμε. Για άλλη μια φορά, ενδεχόμενα, πρέπει να υπογραμμίσουμε. Το λέγαμε και νωρίτερα σήμερα ότι είναι, παρακολουθούμε και χαρακτηριστικές εικόνες από τη Γόρτινα, ότι είναι και το ανάγλυφο της περιοχής που αυξάνει τη δυσκολία επιχειρησιακά. Σήμερα ήταν και οι άνεμοι που δεν βοηθούσαν στο έργο της πυρόσβεσης, και όπως πολύ σωστά σημείωσες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ίδιο σημείο που είχε ξεσπάσει και τον περασμένο Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου. 2 Οκτωβρίου, τη νύχτα της Δευτέρας Οκτωβρίου του 2023, κληθήκαμε να βρεθούμε κι εμείς εκεί στο πεδίο, στη Γόρτινα, με την φωτιά κυριολεκτικά να γλύφει τον αρχαιολογικό χώρο. Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε τέτοια κατάσταση. Πρόλαβαν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και όλοι οι υπόλοιποι που έσπευσαν να βοηθήσουν να πιάσουν τη φωτιά πριν αυτή φτάσει ακόμα και κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος ηρίστου εμπαρόδο αρχαιολογικός χώρος εκενώθηκε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήχησε το 112, όχι όμως για να εκενωθεί το χωριό Αμπελούζος, αλλά για να υπάρξει προσοχή απόλυτη από τους κατοίκους της περιοχής, του Δήμου Γόρτινας, τους Αγίους Δέκα, τον Αμπελούζο και τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά και βεβαίως για να μην παρεμποδίζεται το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι σήμερα, με το αποτέλεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή, μέσα από δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν σε δύο διαφορετικά σημεία, υπενθυμίζω, πρόκειται για το Δήμο Γόρτινας, δηλαδή τη Μεσαρά, και το Δήμο Βιάννου, υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Δοκιμάστηκαν τα αντανακλαστικά, όπως πολύ σωστά είπες, τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο όμως και της πολιτικής προστασίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών και των ίδιων των κατοίκων, και νομίζω ότι τουλάχιστον με το αποτέλεσμα που έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, αλλά και το αποτέλεσμα που είδα με τα μάτια μου στη Γόρτινα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τυχεροί. Θα Θα μπορούσαν εδώ να είχαν γίνει πολύ χειρότερα τα πράγματα, Κατερίνα, με δεδομένο ότι, όπως πολύ καλά ξέρεις, η ενδοχώρα μας είναι γεμάτη με ηλικιωμένους ανθρώπους. Μας το έλεγαν και νωρίτερα ότι στα σπίτια εδώ βρίσκονται άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι, που είναι κατάκητοι, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν κινητικά προβλήματα. Αν η φωτιά ξέφευγε από τη ρεματιά, αν η φωτιά έμπαινε μέσα στα σπίτια, πραγματικά ενδεχόμενα να είχαν μεγάλο πρόβλημα. Και άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν διαθέτουν και κινητό τηλέφωνο, και με την έννοια ότι πιθανώς να μην ήταν και σε θέση να μπορέσουν να ενημερωθούν για πιθανή εκκαίνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα θέμα είναι... Ναι, Μέρη. Σχετικά με το 112, καμιά φορά λέμε για το 112 και αν είναι αναγκαιότητα να χτυπά τόσο σύντομα πριν καλά-καλά. Ουσιαστικά έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρόκειται να μας συμβεί. Όμως σε αυτήν εδώ την περίπτωση, Κατερίνα, νομίζω ότι πολύ καλά ήχησε το 112, πολύ καλά ζητήθηκε η εκένωση του χωριού, γιατί πραγματικά αν οι συνθήκες ήταν λίγο διαφορετικές θα μπορούσαμε εδώ να είχαμε μια τραγωδία. Μάλιστα. Λοιπόν, στο αριστερό μέρος οθόνης λαμβάνουμε εικόνα από το καταφύγι, να ενημερώσω τους τηλεθεατές, και από τη δεξιά πλευρά της οθόνης είναι εικόνα από τη Γόρτινα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα, Μέρη, και τον συνάδελφο, τον οπερατέρ, τον Κώστα Βλαντάκη, για την εικόνα που μας μεταδώσατε και για τις πληροφορίες, διότι ήσασταν πάρα πολλές ώρες έξω στο ρεπορτάζ και στα δύο επίμαχα σημεία. Και τώρα πάμε να παρακολουθήσουμε σχετικές δηλώσεις και θα επιστρέψουμε με τις καιρικές συνθήκες που δυστυχώς και τα επόμενα 24 ώρα ευνοούν την πυρκαγιά. 1-10 ο Απόλλων, 1-10 ο Απόλλων. Χρησιμοποίησε την ομάδα που είναι από πάνω στο Φίνικα 1 μέχρι την τελευταία εστία που υπάρχει μέσα στη ρεματιά. Με τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης, 40 οχήματα και 100 άνδρες, καταφέραμε και οριοθετήσαμε την πυρκαγιά ασφαλώς, χωρίς να προξενήσει ιδιαίτερες ζημιές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επνέει η ανησυχία πλέον στους πολίτες. Ο αρχαιολογικός χώρος εκενώθηκε άμεσα. Πάλι οι εργαζόμενοι παραμένουν ακόμη σε αυτό. Νομίζω ότι καλά εξελίσσεται αυτή η περίπτωση. Ήταν δύσκολη η σημερινή μέρα. Υπήρχε και το δείκτη της ευγενικότητας, ο οποίος είναι γνωστό από χθες. Ουσιαστικά διανύουμε τη δεύτερη μέρα με τεσσάρι δείκτη. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο κόσμος. Και αυτό που θα πρέπει να έχει κατά νου είναι ότι η χρήση φλόγας, είτε ακούσια είτε εκούσια, μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί, να ακούμε τις οδηγίες των περιβεστικών δυνάμεων και της περιφέρειας γενικότερα. Θερμή εισβολή από αύριο στην Κρήτη ανεβάζει τον υδράργυρο πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Το σκηνικό, ωστόσο, θα είναι πρόσκαιρο, καθώς από την Πέμπτη προβλέπεται αστάθεια με ενισχυμένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, και πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε στη Βίκη Παπαδογιαννάκη, η οποία θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι συνθήκες, επαναλαμβάνω, ότι και τα επόμενα 24 ώρα, Βίκη, είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ακόμη και από την Πέμπτη και έπειτα, οπότε και πέφτει ο υδράργυρος. Σωστά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Μιλάμε για πολλές εναλλαγές του καιρού στην έναρξη αυτής της εβδομάδας, στη διάρκεια μάλλον αυτής της εβδομάδας. Έτσι λοιπόν έχουμε από αύριο ένα διήμερο ζέστης σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, άνοδο της θερμοκρασίας από 34 έως 36 βαθμούς θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Στα νότια θα είναι σαφώς υψηλότερες οι τιμές, θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι άνεμοι, όπως σωστά ανέφερες, θα εξακολουθούν να πνέουν με εντάσεις που θα φτάνουν τα 5 μποφόρ τοπικά και τα 6, και βέβαια αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι έχουμε μία ακόμα μεταβολή από την Πέμπτη και κατακόρυφη πτώση του υδραργύρου. Θα επικρατήσει αστάθεια σε ολόκληρη τη χώρα βέβαια και στο νησί μας. Η θερμοκρασία θα πέσει από 8 έως 10 βαθμούς, ενώ από το Σαββατοκυριακό, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, επανέρχονται τα μελτέμια. Ουσιαστικά δηλαδή εξακολουθούν οι άνεμοι να προβληματίζουν την ώρα που βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη πύρηνα μέτωπα, και βέβαια εξακολουθούν και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να βρίσκονται σε ετοιμότητα μπροστά στον κίνδυνο εκδήλωσης μιας νέας καταστροφικής πυρκαγιάς. Βίκη, σε ευχαριστώ.